Sky και μου λέγε, τελικά στο Sky έρχεστε αύριο. Τελικά στο Sky έρχεστε. Δεν σου λέει, δεν μίλαγα έτσι σαν ηλίθιο. Εγώ είχα δει κάποιες εκπομπές του και ομολογώ σε ορισμένες σοκαρίστηκα. Όχι με αυτό που άκουγα. Σκεφτόμουν αν ήμουν στη θέση του συνεντευξιαζόμενου ή της συνεντευξιαζομένης, θα είχα πρόβλημα. Οπότε λέω, τώρα αυτός είναι πανέξυπνος. Πώς καταφέρει να φαίνεται κάπως αδιάκριτος. Και αυτός ήταν ο φόβος μου. Δηλαδή, δεν ήθελα να του κάνω το χατήρι να πάω εκεί και να μου τα βγάλει όλα στη φόρα. Ναι, το ίδιο συνέστημα είχα και εγώ. Mm. Αλλά όμως μπορείς να μην τα βγάλεις όλα στη φόρα. Ναι, βέβαια. Είναι αντιμετωπίσιμος. Εξαρτάται. Μ' αρέσει που με θεωρείτε και οι δύο σαν ορό της αλήθειας. Εσύ λες, τον έκανα μεν, αλλά κατάφερα και δεν του είπα την αλήθεια. Η Άννα είπε την αλήθεια. Όχι, εγώ σου είπα την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμάν. Το ξέρουμε αυτό. Μία, να ακούσουμε. Από μία top interview το κομπλιμάν μετράει περισσότερο. Καλά, νομίζω ότι απόψε. Χαϊδευόμαστε στην μία μα κράξη. Αύριο. Ελπίζω ότι η φίλη μου η Μαρίνα Πετρούτσου θα βλέπει την εκπομπή. Θα μας κράξει, λέει. Όλο το ζαπ-ζαπ αύριο θα είναι δικό μας. Είσαι βέβαιος, διότι υπάρχει μία κριτική, η οποία είναι η κριτική της σιωπής. Είναι η κριτική που σκοτώνει. Εμένα δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με ενόχλησε ποτέ όταν σιωπούσαν για αυτά που έκανα. Σε ενόχλησε μόνο να γράψα κακά. Θέλεις λοιπόν να σου πω τη γνώμη για την Άννα. Δεν τη χρωστάω μια που είπε τόσα καλά πράγματα για μένα και πρέπει να τη ανταποδώσω τουλάχιστον τα μισά. Βεβαίως. Θέλω να την ακούσω γιατί είμαι βέβαιη ότι είναι καλή και μ' αρέσει και εμένα η Άννα. Λοιπόν, γι' αυτό την κάλεσα κιόλας απόψε. Εάν την Άννα την ήξεραν στην εκπομπή, κλείνοντας το αργά, μου είπε ότι δεν την πέφτουν οι άντρες καθόλου. Της εξήγησα γιατί πιθανώς τώρα αυτόν τον καιρό να μην πέφτουν οι άντρες. Γιατί πρώτον βαραίνει από πάνω της εκείνη τεράστια σκιά του καρβέλα που την ακολουθεί όπου πάει και όλοι λένε: μα τα βάλω εγώ με τον καρβέλα, ας πούμε, πλακωθούμε στο ξύλο. Δεν ξέρουν ότι χωρίσανε και ούτε πιστεύω κι εγώ ότι χωρίσανε. Αυτά τα λέμε αλλού και άλλοτε. Αν ήξεραν οι άντρες πόσο έξυπνο θηλυκό είναι, πόσο θηλυκό και είναι. Αυτό φαίνεται. Πόσο αντράκι είναι. Πολλά πράγματα στην Άννα δεν φαίνονται εκτός και την κάνεις παρέα. Και αυτό σε συνδυασμό με τη φωνάρα της και το φοβερό της μοναδικό ίσως ταλέντο να κατευθύνει το κοινό στην πίστα, ό,τι κοινό κι αν είναι, όποια πίστα κι αν είναι, θα αντιστυμπεύτανε τουλάχιστον 2.500 την ημέρα. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ουσιαστικό. Πάντως προηγουμένως που είπες για τη σκιά του καρβέλα. Γιατί, εγώ αν ήμουν αρσενικό, θα ήταν για μένα challenge, πρόκληση. Να διαλύσω μια τέτοια σκιά, λοιπόν. Οι προκλήσεις στην Ελλάδα, Άννα, φοβάμαι ότι ανάγονται σε μια πολύ πιο ρομαντική εποχή. Τώρα οι άνθρωποι αποφεύγουν και τις προκλήσεις, όπως αποφεύγουν καμιά φορά και τις προσκλήσεις. Είναι όπου βρούνε βολικό, ό,τι κάτσι που λένε κατά το Ιαπωνέζικο. Μάλιστα. Να ακούσουμε τη γνώμη ορισμένων για σένα. Καλοδεχούμενη είναι. Είπες τη γνώμη σου για κάποιους, να την ακούσουμε κι εμείς τώρα. Να ακούσουμε. Άννα, τι θα μας τραγουδήσεις έτσι. Τι ώρα είναι? Κοντεύει 12. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Δεν θέλω να σου πω όμως κάτι σοβαρό. Νικόλα, πες ότι τα είχαμε. Είχαμε δεσμό δηλαδή. Και εγώ ήμουν και σου έλεγα. Τώρα πια δεν σ' αγαπάω, σου τορκίζομαι. Το δεσμό μας δεν τον πάω, θέλω να χωρίσουμε. Τι με κοιτάζεις έτσι. Πλάνο στον Νίκο, παρακαλώ. Βλάκα, βλάκα, βλάκα. Μ' αρέσει που τσιμπάς, γι' αυτό σου κάνω πλάκα. Βλάκα, βλάκα, βλάκα. Δεν ξέρεις πως για σένα εγώ μονάχα. Αχ, δυστυχώς ήταν μόνο μία υπόθεση, Άννα. Αλλά αν η υπόθεση γινόταν πραγματικότητα και μου το έλεγε αυτό, θα σου έλεγε απλώς παραλίο. Προς τίτλος. Λοιπόν, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα δεν είναι ακριβές. Σπάγαν τα τηλέφωνα εκεί πέρα. Απέδειξε η Άννα Βίση ότι έχει και σκηνοθετικές ικανότητες. Πλάνο εδώ, ευχαριστώ πλάνο πολύ. Εκεί και τα λοιπά. Νομίζω ότι, δεν μου λες, είχες ένα μπουκάλι, μια σαμπάνια. Στην Άννα την αμέσως, δεν μπορούμε να μου... της δώσουμε τριαντάφυλλα. Έχουμε πάρα πολλά, Άννα, και μ' αρέσουν κιόλας και στο πλάνο. Θα μου στείλει αύριο στο σπίτι μου. Θα σου στείλει, ναι. Σωτώ, κάτσε εκεί που είσαι. Α, εσείς θα τα πίνετε και εγώ θα κοιτάω. Φέρτε κάτι από μέσα, παιδιά. Σωτώ, εκεί που είσαι.
Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε εδώ, θα πρέπει να κάνεις μια πρόταση για εκπομπή. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουμε άλλα. Δεν γίνεται να σε έχουν παραπεταμένοι με ένα ποτήρι νερό και μάλιστα από τη βρύση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε σαμπάνια. Εγώ δεν πίνω, αλλά τον πίνω, κορίτσι μου. Λοιπόν. Και εγώ εδώ με μπύρα. Λοιπόν, στην υγειά σας. Εμείς εδώ με τα γεια μπουκάλια. Γεια σου, Έλλη, γεια σου, Νίκο. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να ανοίξουμε μπουκάλια, γιατί είναι θορυβώδες. Δεν έχεις, από ό,τι ξέρω, το ανοιχτήρι εδώ μαζί σου. Δεν χρειάζεται ανοιχτήρι. Πίστευε ότι θα σου φέρω σαμπάνια που χρειάζεται ανοιχτήρι, ρε Έλλη. Λοιπόν. Με την μπουσόν θα την ανοίγα, μην νομίζεις, με το καπάκι της μπύρας. Μην το ανοίξεις. Μα γιατί να μην το ανοίξω. Καταρχήν δεν μπορείς να μου απαγορεύεις, είμαι προσκεκλημένος, κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορείς να μου απαγορεύεις να κάνω ή να μην κάνω πράγματα. Αυτό υπερβαίνει. Τι είπατε, κύριε Μπυρσίμ? Υπερβαίνει τα όρια του Ελισπόντου αυτό να το ανοίξει. Υπερβαίνει τα όρια τώρα του Ελισπόντου. Να το ανοίξεις, λέει ο κύριος Μπυρσίμ, αλλά... Έλα, άνοιξε. Δεν δέχομαι ο κύριος Μπυρσίμ να κατευθύνει εδώ... τα όρια. Εγώ, έλα. Εδώ που φτάσαμε απόψε, άνοιξε το ένα. Νομίζω ότι εδώ θα μου δείξεις και τη χρησιμότητα του Μομπλάν σου. Δεν σου δείχνω τίποτα πια. Περιμένει η Μαρία η Χούκλη και δεν θα την καθυστερήσω. Θα της δώσουμε ποτήρι σαμπάνια της Μαρίας. Είναι από τις sexiest παρουσιάστριες στην ελληνική τηλεόραση και από τα ωραιότερα πρόσωπα και τις καλύτερες newscaster που βγαίνουν, και έτσι θα με συγχωρήσει που την καθυστερώ λιγάκι. Λοιπόν, όταν ανοίγετε σαμπάνια δίπλα σε κυρία που έχει ωραία μάτια, προσέξτε, στην περίπτωση που η σαμπάνια έχει κουνηθεί στη μεταφορά, ποτέ δεν θα την ανοίγετε χωρίς να κάνετε έτσι. Είπα ότι έχει κουνηθεί, αλλά δεν είχα πει τι θα γίνει όταν την ανοίξω. Πάλι το κάνεις, Νίκο. Λοιπόν. Είναι γούρι που λένε, το ξέρεις. Είναι γούρι. Αύριο η Έλλη θα πάρει αύξηση, θα της δώσουν και τη δουλειά του Χατζηνικολάου και όλα της τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητες. Θεέ μου, τι λέει. Άννα, στην υγειά σου, αγάπη μου, είσαι το ίδιο πολύτιμη και αφρόδη σαν αυτή τη σαμπάνια. Στην υγειά σου. Άννα Βύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την απόψινή σου παρουσία και νομίζω ότι... παρουσία. Αμάν, αδερφέ. Δεν με ρώτησες για καλά. Όχι, δεν σε ρώτησα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε άλλες εκπομπές. Δεν μας βλέπω να συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Θα πίνω στην υγεία του καινούργιου μας σοου. Έλλη, εγώ σου λέω ότι σου πάει πάντως. Είσαι για κάτι... Είσαι. Όποτε θέλετε. Οι τρεις μας. Εγώ θα αναλάβω και το καλλιτεχνικό μέρος. Ένα πανάκριβο πρόγραμμα. Εάν αύριο το πρωί δεν πάρουμε τηλεφώνημα και δεν δεχτούμε πρόταση από πουθενά, είμαστε για πέτο. Όπως όμως όλοι οι συνάδελφοί μας, εμείς τα λέμε στον τύπο ότι είχαμε δεκάδες προτάσεις, αλλά τις αρνηθήκανε για να μείνουμε πιστοί στα κανάλια μας. Λοιπόν, άντε, καλή σας νύχτα. Άννα Βύση, καληνύχτα. Καληνύχτα. Και εμείς λοιπόν από εδώ, από το στούντιο της Παιανίας, από τον Ελίσπο.